Ερώτημα τώρα, αυτό που είπε για το θέμα της παιδείας. Απαράδεκτο το γονέας ένας και γονέα δύο στα σχολεία μας, συμφωνείτε? Ποιος δεν συμφωνεί? Δεν ξέρω, εγώ ρωτώ. Πολλοί δεν συμφωνούν. Δεν βλέπω κανένα να μην συμφωνεί. Πολύ δεν ξέρω κανένα να μην συμφωνεί. Κι εγώ συμφωνώ, αλλά πολύ δεν συμφωνώ. Είστε γονέα. Ναι, αλλά στα σχολεία μαθαίνετε. Είστε κυβέρνηση, θέλω να πω. Να το αλλάξετε. Ο Βασίλης Κουρίς στο σχολείο. Εγώ ρωτάω. Εγώ, συγγνώμη, θα σα ρωτήσω. Στο σπίτι του είναι γονέα ένα ή μπαμπάς. Λοιπόν, θα ξαναρωτήσω. Εγώ έχω μια κόρη, το μόνο σίγουρο ότι είναι δικιά μου. Τη μάρα τη δεν ξέρω. Λέει γονέα ένα. Να σα πω τώρα. Καλημέρα, γονέα ένα. Θα το αλλάξετε από τα βιβλία. Δεν ξέρω τι θα κάνω, εγώ δεν είμαι υπουργός παιδείας. Εμένα με έναν συμφωνώ με τον γονέα 1 και τον γονέα 2. Δεν συμφωνώ καθόλου. Γενικά όλη αυτή η ατζέντα της liberal πλευράς Αμερικής έχει πάρα πολλά προβληματικά στοιχεία μέσα στην επαγγελματικότητα. Άλλωστε αυτά προκαλούν πολύ μεγάλη τύχη και στην Αμερική, είναι το απλό δρόμο. Εντάξει, δεν είναι ένα κεφάλαιο είναι η πλήρη υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που είμαι απολύτως υπέρ. Η πλήρη υπεράσπιση των δικαιωμάτων στην LGBT κοινότητα, α πούμε, απολύτως υπέρ, απολύτως υπέρ, δεν υπάρχει καμία διάκριση σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι απολύτως ισότιμοι συμπολίτες μας, να ζουν τη ζωή τους όπως θέλουν. Τα ξεκαθαρίζω αυτά. Ωραία. Και άλλο πράγμα είναι να γκρεμίσουμε τον θεσμό της οικογένειας και τον τρόπο που έχουμε. Ερώτημα επίσης.